ήσασταν εδώ όλη τη χρονιά μας. Πριν λίγα χρόνια, όταν ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέλαβε τις τύχες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έπαιρνε στα χέρια του μια μεγάλη κληρονομιά. Ένα από τα οράματά του ήταν να αξιοποιήσει όλη αυτή την τεχνογνωσία, τις αρχές, το ύφος και την ιστορία του Παναθηναϊκού για να βοηθήσει Έλληνες αθλητές, νεαρούς, να αναδείξουν το ταλέντο τους και να το καλλιεργήσουν. Ξεκινήσαμε φέρνοντας νέους αθλητές στο Παναθηναϊκό. Τους εμπιστευτήκαμε, τους υποστηρίξαμε και τα αποτελέσματα τα είδατε πριν λίγες ημέρες. Το Γιώργο Παπαγιάννη στην υψηλότερη θέση που έχει πάρει Έλληνας αθλητής. Συγχαρητήρια στον Γιώργο για την προσπάθειά του και συγχαρητήρια σε όσους τον υποστήριξαν και πίστευσαν σε αυτόν. Το όραμα όμως δεν σταματούσε εκεί. Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία των Ακαδημιών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πέρυσι τέτοια εποχή περίπου πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε παρόλες τις αδίξωες συνθήκες. Είπαμε όμως ότι είμαστε Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να μας σταματήσει τίποτα. Ξεκινήσαμε και φτάσαμε σήμερα να έχουμε κλείσει μία χρονιά με τη δική σας στήριξη και την εμπιστοσύνη σας σε αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε. Σε αυτό βέβαια η κίνηση ήταν μεγάλα ονόματα του Παναθηναϊκού, ο Φραγκίσκος Αδέλφης πάνω απ' όλα. Κώστας ο Τζατζαρίδης, ο Γιώργος ο Καλαντής, και φυσικά όλοι οι άλλοι